Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από τη Βεργίνα Τηλεόραση και τους κατατόπους τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο από τη Βεργίνα Κύπρου και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την Φωνή των Ελλήνων. Όπως σας είχα προαναφέρει, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής καλησπερίζω και φιλοξενώ στο στούντιο της Αθήνας τον κύριο Αντώνη Κουκορίκο. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη από το ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδα FM. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα, Σέργα. Και βέβαια έχουμε τον στρατηγό, τον κύριο Κούσαντα. Στρατηγέ μου, καλησπέρα σας. Που να ακούμε, παρακαλώ, τον στρατηγό, δεν έχουμε ήχο. Ακούτε, στρατηγέ μου? Εγώ σας ακούω. Α, ωραία, ακούμε και εμείς τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και πριν πάμε στα στρατιωτικά και στα όσα συμβαίνουν στην γείτονα χώρα, στρατηγία τα οποία εσείς τα αξιολογείτε πολύ καλύτερα από εμάς. Θέλω να έρθω σε σένα, αγαπητέ κύριε Κουκορίκο, και να μου πεις ένα σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στη Βουλή από εχθές, αυτά που συνέβησαν σήμερα και αυτά που πιθανώς θα συμβούν αύριο. Ένα σχολιασμό και τι προαισθάνεσαι μετά την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Νομίζω ότι παίζεται ένα αναμενόμενο μεν δυσάρεστο δε παιχνίδι πόλωσης για να συσπηρωθούν οι ψηφοφόροι των δύο μεγαλύτερων κομμάτων και να υπάρχουν οι μικρότερες δυνατές διαρροές στα μικρότερα κόμματα. Είναι δυσάρεστο το γεγονός να βλέπεις αυτές τις ουρανομίκες κραυγές, τις βρισιές και από τις δύο πλευρές, ο ένας εναντίον του άλλου, μια καλλιέργεια εμφυλίου πολέμου τη στιγμή που έχουμε ανάγκη το ακριβώς αντίθετο. Επίσης, η παραπλάνηση του ελληνικού λαού πρέπει να είναι πλήρης, να ασχολείται με το θέμα των υποκλοπών το πολύ πολύ, έτσι, ενώ υπάρχουν άλλα θέματα, εθνικά θέματα, σοβαρότερα, τα οποία υπαγορεύουν την ανάγκη ενότητας στον ελληνικό λαό, αντί να επιτίθεται ο ένας εναντίον του άλλου. Το θεωρώ λοιπόν μια μεγάλη επιχείρηση παραπλάνησης του ελληνικού λαού και επιλέγω να μην συμμετέχω. Μάλιστα. Εσύ, Σπύρο, τι λες? Σε μερικά συμφωνώ με τον Αντώνη, σε κάποια άλλα διαφωνώ. Εγώ θα συμμετέχω σε αυτή την ιστορία από την άποψη ότι η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μονόδρομος πρώτα απ' όλα μετά την παρουσία του στη Βουλή και τα στοιχεία τα οποία έφερε στη Βουλή, στην ολομέλεια της Βουλής, στην εθνική μας αντιπροσωπεία. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από το να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Όχι ότι θα βγει κάτι από την άποψη να πληγεί η κυβερνητική πλειοψηφία, ακριβώς το αντίθετο. Θα συσπηρωθούν. Βεβαίως από τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να σας πω, λένε ότι μα εμείς δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα από συσπήρωσης. Συμπαγής είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές γκρίνιες, και αυτό θα φανεί στο τέλος της ημέρας, της Παρασκευής, το απόγευμα, εκεί που θα έχουμε την ψηφοφορία, που δεν θα υπάρχει καμία διαρροή, όπως λένε χαρακτηριστικά από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση όμως, όντως, υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα από αυτό των παρακολουθήσεων. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα, τα οποία τα βιώνει καθημερινά ο ελληνικός λαός, οι συμπολίτες μας, και ένα από τα πολύ σημαντικά είναι η ακρίβεια, όπου έρχεται και νέο κύμα ακρίβειας, νέο κύμα ανατιμήσεων και δεν ασχολείται και κανένας, διότι όπως και να το κάνουμε είμαστε σε μια έστω άτυπη προεκλογική περίοδο. Τα εθνικά μας θέματα ασφαλώς πολύ ψηλά στην ατζέντα, διότι ο Ερντογάν έχει το χαβά του, παίζει το κεφάλι του, δεν είναι απλές εκλογές στην Τουρκία για το Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Παίζει το κεφάλι του και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Άρα, για να κρατήσει το κεφάλι για του. Για να κλείσουμε εδώ για τα δικά μας, για τη μάχη, μεγάλη μάχη. Έτσι, Άδων Γεωργιάδη, Πολάκη, ειδικά αυτή η μάχη με τον Πολάκη στη Βουλή ήταν πολύ μεγάλη. Ένα επίλογο για αυτά που συμβαίνουν για να πάμε στο στρατηγό. Από τον Αντώνη ή από μένα? Από σένα. Από μένα. Ο Αντώνης είπε: δεν θέλει να συμμετάσχει. Δεν θέλει να συμμετάσχει. Σωστό. Λοιπόν. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό το οποίο θα δούμε. Πάνω σε ποιο τομέα, Σπύρο? Πάνω στον τομέα των παρακολουθήσεων. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα στη λίστα. Ο φάκελος δηλαδή που είχε ο Τσίπρα στα χέρια του,
Έχει και άλλα ονόματα. Ναι, αλλά δεν ασχολείται ο κόσμος με τις παρακολουθήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ασχολείται, δεν τους ενδιαφέρει. Τον κόσμο ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, αν είχε μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, δεν θα ήταν 5 και 6 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Και το ΠΑΣΟΚ που ασχολήθηκε και έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση, είδαμε το αποτέλεσμα. Χάνει, δεν κερδίζει κάτι. Ασφαλώς και χάνει. Πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης. Και μην παρεξηγήσετε, θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Δεν είναι δυνατόν να έχεις πρόεδρο αυτή τη στιγμή, αλλά καρτ. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει κάποια στιγμή να παραιτηθεί από τη θέση του Ευρωβουλευτή. Πότε περιμένει να παραιτηθεί? Είναι δυνατόν να είσαι πρόεδρος στο τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή, στην τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη της χώρας, και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να βρίσκεσαι στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά να ασχολείσαι με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα? Πώς θα συσπυρώσεις, πώς θα καταφέρεις να βγάλεις ένα αποτέλεσμα σωστό? Γενικότερα το πολιτικό προσωπικό δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κάποια από αυτά τα έχει λύσει η σημερινή κυβέρνηση, κάποια άλλα όμως όχι μόνο δεν τα έχει λύσει, αλλά έχουν επιδεινωθεί. Αυτά θα πρέπει να συζητάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, θες να πεις κάτι πάνω σε αυτά? Ναι, μια κουβέντα μόνο. Δηλαδή, ως ελαφρυντικό για τον Τσίπρα, βρίσκω το γεγονός ότι δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει την άποψη του κόμματός του στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, στα μεγάλα κανάλια και στις μεγάλες εφημερίδες, και κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλεύεται τον κανονισμό της Βουλής για να μην περάσει απαρατήρητο το πόρισμα της ΑΔΑΕ, που εν πολλής δικαιώνει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης. Αλλιώς ο έλεγχος στα μέσα ενημέρωσης υπέρ της κυβέρνησης είναι τόσο ασφικτικός, που δεν θα έπαιρνε κανένας Έλληνας χαμπάρι το τι ακριβώς λέει η ΑΔΑΕ. Υποχρεώθηκε λοιπόν να κάνει αυτή την κίνηση για να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον στρατηγό. Στρατηγέ μου, βλέπουμε ότι ο γείτονας και ειδικά ο Ερντογάν ασχολείται σε ημερήσια βάση με την Ελλάδα, με την Αθήνα. Πιστεύει ότι η πόλωση θα τον βοηθήσει στην επανεκλογή του, και μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι αφενός οι Αμερικάνοι δεν το κάνουν το χατήρι. Εγώ χαρακτηριστικά είπα στην εισαγωγή μου ότι ερντογανικές φαλιάρες στην Τουρκία και από την Αμερική, που αρνείται να δώσει τα F-16 στην Τουρκία αν δεν κάνει σημαντικές υποχωρήσεις και συμφωνίες ώστε αυτές να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδος, αλλά ακόμη και ο πολιτικός μέντορας της Τουρκίας, η Γερμανία, δεν δέχεται τον Ερντογάν αύριο σε μια επίσκεψη που ήταν προγραμματισμένη, και ο Σόλτς έχει το πρόσχημα ότι δεν μπορώ να σε δεχτώ γιατί θα θεωρηθεί ότι επεμβαίνω στις επόμενες εκλογές. Θέλω λοιπόν την άποψή σας, πώς βλέπετε την κατάσταση στη γείτονα χώρα? Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και θα πω ότι πράγματι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι στο χειρότερο σημείο. Σήμερα ένα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας στη Γερμανία, το Stern, περιγράφει τον Ερντογάν ως εμπριστή. Και ο λόγος είναι ότι ακουγεί την Ελλάδα ευθέως, είτε με τους πυράβλους, είτε με τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει για το προσφυγικό, με την εργαλειοποίηση της παράνομης μετανάστευσης. Θεωρεί ότι ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεί στην εξουσία, και μοναδικός του σκοπός είναι να κερδίσει τις εκλογές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατηγορείται ευθέως. Όμως, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Αμερική, θα ήθελα να πω ότι γενικότερα είναι σε τέτοιο σημείο άσχημο που πραγματικά δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χειρότερες. Όχι μόνο το 2022 δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως επίσημη επίσκεψη Τούρκου επισήμου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά ούτε και το αντίστροφο. Και επιπλέον, το κυριότερο για τον Ερντογάν είναι η μεγάλη σφαλιάρα που έφαγε σε ό,τι αφορά την άρση του εμπάργου της πώλησης όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Κύπρο. Η Κύπρος υπολείπεται σε σκληρή ισχύ. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο, εάν αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με οποιαδήποτε μορφή ενδεχομένως σχέσεις με τον ΝΑΤΟ και με τις καλές συνθήκες που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όλο αυτό το πακέτο μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο στην άσκηση πίεσης για την λύση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το καταλαβαίνει η Τουρκία και μάλιστα πριν από 3-4 μέρες το έχει ήδη ξεκαθαρίσει ο Τσαβούσογλου ότι πραγματικά ήταν μια πολύ άσχημη απόφαση για την Τουρκία. Όμως εδώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, το εξής. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τι κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε και τον εαυτό μας. Δηλαδή, δεν μπαίνει η ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλά κρατεί, πολύ σωστά το είπατε, δύσκολα τα πράγματα για την Τουρκία για να πάρουν τα F-16, όμως θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να διατηρήσουμε μια σταθερή πορεία σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να υπάρχουν φωνές στην Ελλάδα οι οποίες θα λένε ότι δεν πειράζει η Τουρκία, ας τα πάρει τα F-16. Όχι, δεν πρέπει να τα πάρει. Διότι ο Πρωθυπουργός τον Μάιο, τον οποίο μας πέρασε, πήγε στο Κογκρέσο, πήγε στις ΗΠΑ, πήγε στο Λευκό Οίκο και κατήγγειλε την Τουρκία σε όλους τους τομείς. Επομένως, αυτή η πολιτική που ξεκίνησε τον Μάιο δεν πρέπει να σταματήσει. Είναι μια πολιτική οποία θα πρέπει να συνεχίσει και η Τουρκία να καταγγέλλεται εν παντή τόπο και χρόνο. Αυτές οι φωνές οι οποίες ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την Τουρκία πάση θυσία στο άρμα της Δύσης είναι λάθος. Μονακή της η Τουρκία έχει επιλέξει άλλο άρμα, το άρμα της Ανατολής, και αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να καταγγέλλει την Τουρκία συνέχεια. Ωραία, στρατηγέ μου. Να βάλουμε μια τελεία και να πάμε να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Κουκορίκου. Αντώνη, ξεκινάει η αποδόμηση σιγά σιγά του Ερντογάν. Βγαίνει το Economist πριν λίγες ημέρες, τον χαρακτηρίζει δικτάτορα. Βγαίνει το Stern, τον χαρακτηρίζει εμπριστή και επικίνδυνο για την ασφάλεια, για το ΝΑΤΟ, για τη συμμαχία δηλαδή της Δύσης, και λέει όλα αυτά τα οποία κατά διαστήματα λέμε και εμείς, ότι θέλει και να είναι και σε Συρία και στη Λιβύη και παντού, ότι μιλάει και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι και προσβάλλει γενικά τους πάντες και ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι επικίνδυνη. Άρα λοιπόν ξεκίνησε η αποδόμηση Ερντογάν, όπως είχε ξεκινήσει με δημοσιεύματα και η αποδόμηση του Καντάφη και η αποδόμηση του Σαντάμ Χουσέιν. Εσύ τα θυμάσαι αυτά και ως πιο έμπειρος στην δημοσιογραφία. Πράγματι υπάρχει μια πίεση προς τον Ερντογάν η οποία ήταν αναμενόμενη, καθώς το είχε υποσχεθεί ο Τζο Μπάιντεν από την πρώτη μέρα της εκλογής του στην Προεδρία των ΗΠΑ. Η επιθυμία των ΗΠΑ είναι στις επόμενες εκλογές να χάσει ο Ερντογάν, να κερδίσει ένας οποιοδήποτε από τους αντιπάλους του, ο οποίος θα είναι πιο συνεργάσιμος με τη Δύση και με τις ΗΠΑ, και του έχουν έτοιμο και το αντάλλαγμα. Το αντάλλαγμα θα είναι εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Έχει έρθει η κυρία Νούλαντς, επισκέφθηκε Αθήνα, Λευκοσία και Άγκυρα και τους εξήγησε ποια είναι η συμφωνία. Πάνω κάτω για την Κύπρο είναι ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Πάνω κάτω για την Ελλάδα είναι στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου σε ποσοστά που ξεκινάει η διαπραγμάτευση από το 50% και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Και αυτό βέβαια πάει μαζί με την υπόσχεση ότι θα έχει οριστικά ενταφιαστεί ο East Med και η μεταφορά σε φθηνές τιμές υδρογονανθράκων στην Ευρώπη. Άρα θα πάνε μέσω των κατεχομένων στην Τουρκία και εν πάση περιπτώσει αυτό θα είναι το αντάλλαγμα για να μείνει η Τουρκία στο δυτικό Μαντρί. Κρίνουν οι φίλοι μας και σύμμαχοί μας ότι εμείς πρέπει να πληρώσουμε το κόστος για να χτίσουμε αυτό το πειθαρχημένο αντιρωσικό μέτωπο. Αυτό προέχει και σε αυτή την ρητορική είναι και ο Πρωθυπουργός. Από αυτή την άποψη έχει διαβάσει καλά τις αμερικανικές απαιτήσεις, αλλά βλέπω φυσικά και άλλους πολιτικούς από άλλα κόμματα οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την μπασαρέλα για να υιοθετηθούν αυτές οι απόψεις, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια για την περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει το 36%, άρα δεν έχει πιθανότητες να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Να συνεχίσω εδώ, ο κύριος Χατζηδάκης που είχα νωρίτερα είπε ότι δεν αποκλείται και το σενάριο να γίνει μια κυβέρνηση των ηττημένων, όπως αποκάλεσε, δηλαδή αυτών που θα είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Ναι, γιατί αυτό επιτρέπεται από τους αριθμούς. Πολιτικά βέβαια δεν επιτρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα, αν συνεργαστούν, πρακτικά θα μπορούν να συμμετέχουν.
Ο μόνος που χαλάει αυτό το σενάριο είναι το Κουκουέ, το οποίο δεν θέλει να συμμετέχει φυσικά με κανένα κόστος, με κανένα ενδιαφέρον. Αλλά εκ των πραγμάτων δεν βγαίνει αριθμητικά. Αυτό το σενάριο των ηττημένων. Αυτό το σενάριο των ηττημένων δεν βγαίνει, όπως και να το κάνουμε. Όταν το Κουκουέ εκ των πραγμάτων έχει ξεκαθαρίσει τη θέση. Υπάρχει όμως το άλλο σενάριο, ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να παίρνει 36%, άρα πρέπει να κάνει κυβέρνηση με τη συμμετοχή και του Πασόκ Κινάλ. Και γι' αυτό ο Ανδρουλάκης έχει θέσει ένα και μοναδικό όρο, ότι δεν μπορεί να είναι επικεφαλής ο Πρωθυπουργός ο σημερινός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος. Αυτός είναι ο λόγος που παίρνουν αποστάσεις και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από την Όργα Κεφαλογιάννη και τον Νίκο Δέντια, μέχρι όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχουν διάφορα σενάρια και για τον Καραμαλή και για τον Σαμαρά κτλ. Όλα αυτά τα σενάρια ξεκινάνε από το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πιάνει το 36%. Αν το πιάσει το 36%, προχωράει με Μητσοτάκη. Μάλιστα. Σπύρο, τι λες εσύ για όλα αυτά? Δηλαδή, έχει ξεκινήσει. Οι Αμερικανοί εννοείται ότι είναι υπέρ του σενάριου αυτού, έτσι. Ξέχασα να το πω. Πάνω απ' όλα η Αμερική. Έτσι. Πάνω απ' όλα η Αμερική. Πάνω απ' όλα τα αμερικανικά συμφέροντα. Γενικότερα. Εμένα, με συγχωρείς, εμένα με στεναχωρεί πολύ το σενάριο αυτό με την κυρία Ντούλαν που πάει και λέει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε χωρίσει γη και είδωρ. Ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει χάσει ένα ευρώ, κερδίζει μόνο και από τον πόλεμο, γιατί είναι, κάνει έξυπνους χειρισμούς. Και θα έρθουμε πάλι εμείς με πιέσεις Αμερικανών, όπως γίνανε και στα Σκόπια, για να έρθει μια κυβέρνηση και να κάνει τα χατήρια τα οποία θέλουν οι δυτικοί σύμμαχοί μας. Τι λέτε, κύριε Παπαδάκη? Νομίζω ότι γενικότερα τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και εκεί στην Ουάσιγκτον, μια κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό τεχνοκράτη, και θα σας πω μετά τι εννοώ, θα το έβλεπαν ως πάρα πολύ καλό, πολύ δυνατό σενάριο. Εύκολο σενάριο για αυτούς, για το μέλλον της χώρας μας. Για να μπορέσουν να περάσουν πολύ πιο εύκολα αυτά τα οποία θέλουν οι ξένες δυνάμεις. Τώρα, όσον αφορά στον Ερντογάν, η αποδόμηση του Ερντογάν, προσπαθώ να θυμηθώ πόσα χρόνια μιλάμε για την αποδόμηση του Ερντογάν. Εγώ προσωπικά δεν την έχω δει ακόμα. Ο Ερντογάν συνομιλεί με τους πάντες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Πρώτα απ' όλα έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν, που εμείς τη σχέση αυτή την έχουμε απολέσει. Δεν υφίσταται πλέον σχέση της Αθήνας με τη Μόσχα. Ο Ερντογάν λοιπόν παίζει ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι και από ό,τι φαίνεται το παίζει καλά. Ναι μεν όσον αφορά στο εξοπλιστικό κομμάτι, μπορεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή να βρίσκεται 5 χρόνια πίσω μας, είναι γεγονός, και όταν θα παραλάβουμε ακόμα και το πρώτο F-35 ενδεχομένως να βρεθούμε και 8-9 χρόνια μπροστά σε σχέση με την Τουρκία. Στρατηγέ μου, με διορθώνετε όπου κάνω λάθος. Εμείς έχουμε απλά δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εσείς έχετε και την τεχνογνωσία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σε πολιτικό επίπεδο όμως ο Ερντογάν κάνει τα δικά του τα παιχνίδια. Προχωρά και βεβαίως θέλει να φέρει τη χώρα μας σε μια πολύ δύσκολη, αν θέλετε, να τη φέρει στη γωνία, για να μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα και αυτό το μικρό το τριγωνάκι εκεί στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, που θα επιτρέψει στον Ερντογάν να κάνει τα δικά του και να έχει και τη δική του αποκλειστική οικονομική ζώνη και να μπορέσει να συμμετέχει γενικότερα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με, με το φυσικό αέριο, με τα κοιτάσματα τα οποία υπάρχουν στο Αιγαίο και ειδικά νότια της Κρήτης. Υπάρχουν, ναι. Νότια της Κρήτης. Ναι, σωστό. Στη Μεσόγειο. Και στο Αιγαίο. Υπάρχει και στο Αιγαίο. Άμα πάμε βόρεια, έχει πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Και το ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του αποτελέσματος των εκλογών. Ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, να κάνει περίπατο η Νέα Δημοκρατία. Εγώ το σενάριο για κυβέρνηση των ηττημένων το θεωρώ ως ένα σενάριο μόνο για να το συζητάμε από τη στιγμή που υπάρχει το ΚΚΕ, που θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη είδηση να πει το ΚΚΕ ότι συμμετέχει. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο σενάριο, το οποίο μου το έχουν σφυρίξει από το καλοκαίρι. Σε περίπτωση μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τη δεύτερη Κυριακή, μια τριπλή συγκυβέρνηση. Πώς θα σας φαινόταν ο σενάριο αυτό? Για λόγους εθνικής ενότητας, εθνικής ομοψυχίας κλπ. Τα ξέρουμε, το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Όχι βέβαια πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, ένας τεχνοκράτης. Πώς θα σας φαινόταν ένας τουρνάρας?
Όχι ο Στουρνάρας, διότι έχει και κόντρα με τον Τσίπρα. Τουλάχιστον αυτές ήταν οι τελευταίες πληροφορίες. Έτσι, εκεί έχουμε αφήσει το συγκεκριμένο έργο. Πώς θα σας φαινόταν ο κύριος Χουλιαράκης? Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση πώς τελείως ξαφνικά ο υπουργός οικονομικών του Τσίπρα, ο οικονομικός σύμβουλος του Τσίπρα, μέσα σε μία νύχτα έφυγε δίπλα από τον Τσίπρα και έγινε σύμβουλος και νούμερο 2 στην Τράπεζα της Ελλάδος δίπλα στο Στουρνάρα. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Κουμάντο αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα της Ελλάδος κάνουν 2. Ο κύριος Στουρνάρας και ο κύριος Χουλιαράκης. Δεν θα μπορούσε να ήταν ένα σενάριο? Ωραία, να ζήσουμε δηλαδή αυτό το οποίο έζησε η Ιταλία με τον Ντράγκη. Και αν κάποιος μου πει, μα απέτυχε το μοντέλο Ντράγκη, επί 1,5 χρόνο κράτησε ο Ντράγκη και έκανε αυτά τα οποία ήθελαν να κάνουν. Λοιπόν, Σπύρο, αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα και στον στρατηγό. Στρατηγέ, βγήκε ο κύριος Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, και λέει ότι η Γερμανία παραβιάζει τις συνθήκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης τονίζει ότι η Ρωσία εγγυάται βάσει των συνθήκων αυτών την ουδετερότητα της Αυστρίας και την ύπαρξη της Αυστριακής Δημοκρατίας, κάτι όμως που σήμερα δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Άρα λέει ο Πούτιν, εφόσον είμαι εγγυητής, πιθανώς θα πρέπει να επέμβω για την ουδετερότητα της Αυστρίας και να τιμωρήσω τη Γερμανία που πλέον παραβιάζει όλες τις συνθήκες. Αυτό το μήνυμα του κυρίου Πούτιν πώς το εκλαμβάνεται, στρατηγέ μου? Πράγματι, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε την Γερμανία να αναλαμβάνει ένα ρόλο πιο ενεργητικό σε ό,τι αφορά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Τελευταία έχει η άποψη ότι κάποια άρματα Leopard θα πάνε, Leopard 2 συγκεκριμένα, θα πάνε να ενισχύσουν την Ουκρανία. Βέβαια, αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι μέσα στα πλαίσια των κρατών, όχι μόνο του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βοηθούν στην πράξη την Ουκρανία. Είναι όμως, θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα υπάρξει και αντίδραση από την πλευρά της Ρωσίας. Όσο περισσότερο αναδεικνύεται κάποιος τον πόλεμο αυτόν, τόσο περισσότερο αναδεικνύονται και οι διαφορές του παρελθόντος. Επομένως, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάποιες πρωτοβουλίες τελευταία, οι οποίες δίνουν όχι μόνο τη σφραγίδα πλέον της επιμήκυνσης των χρονικών ορίων του πολέμου αυτού, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, αλλά εμπλέκονται μέσα όσο γίνεται περισσότερο και περισσότερα οπλικά συστήματα. Και αυτό ενέχει κινδύνους για την επέκταση του πολέμου και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, δεν θα είναι μόνο μία επέκταση του πολέμου η οποία θα έρχεται από τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ, ενισχύοντας μόνο την Ουκρανία, αλλά αυτό είναι και κάτι το οποίο θα συσπυρώσει ενδεχομένως και τη Ρωσία. Ήδη βγήκαν κάποιες δημοσιεύσεις στα ρώσικα μέσα ενημέρωσης, τα οποία λένε για δεύτερο κύκλο επιστράτευσης της Ρωσίας. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ακόμα και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που θα περίμενε κάποιος να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο κάποια έστω πρωτοβουλία, είτε από τις ΗΠΑ, είτε από τον Μακρόν, είτε από τον Σόλτς, όμως δυστυχώς βλέπουμε το αντίθετο και μάλιστα με αντεκλήσεις οι οποίες είναι πολύ υψηλές στα θέματα ρητορικής. Η Ρωσία, στρατηγέ μου, θα μπορούσε για παράδειγμα να εισβάλλει στην Αυστρία ή στη Γερμανία εφόσον παραβιάζονται τις συνθήκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Έχει τη δύναμη ή απλά είναι απόψεις που εκφράζει ο κύριος Πούτιν αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθούν? Καταρχήν, το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι σαφές ότι οποιαδήποτε παραβίαση συνόρων σε κράτος της του ΝΑΤΟ αποτελεί παραβίαση για όλα τα κράτη. Συνεπώς, είναι τόσο σαφή τα πράγματα που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν εξασθενούν στρατιωτικά. Δίνουν συνεχώς στρατιωτικό εξοπλισμό στο Κίεβο. Συνεχώς. Άρματα, όχι ό,τι άλλο μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αδυνατεί η άμυνα της κάθε χώρας του ΝΑΤΟ? Αυτό είναι σίγουρο, αλλά πέρα από αυτό όμως υπάρχει η δύναμη ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ, η οποία αυτή τη στιγμή ανέρχεται γύρω στις 150.000 ενεργό στρατό και η οποία έχει πιάσει όλα τα σύνορα από πάνω, από την Σκανδιναβία μέχρι την Βόρεια Ανατολική Ευρώπη και μέχρι την Ελλάδα ακόμη. Αυτή τη δύναμη ποιοι την αποτελούν, Τούρκοι ας πούμε για παράδειγμα, στην πλειοψηφία τους? Είναι όχι, είναι η δύναμη ταχείας επεμβάσεως του ΝΑΤΟ
η οποία έχει σχηματιστεί από τότε που έγινε η εισβολή στην Ουκρανία και η οποία αυτή τη στιγμή έχει σαν σκοπό να προστατεύσει τα κράτη, αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, αυτό το άρθρο 5. Δηλαδή, από τα κράτη επάνω, που αρχίζουμε από τα κράτη της Βαλτικής, Πολωνία, Εστονία, Λιθουανία, Λετωνία, Ρουμανία, όλα τα κράτη αυτά, και αυτό είναι και ο λόγος που σε όλα τα κράτη αυτά υπάρχουν στρατιώτες αυτή τη στιγμή του ΝΑΤΟ. Κύριε Κουγορίκο. Είναι μεικτή δύναμη, έτσι. Μιλάμε για μια δύναμη η οποία είναι μεικτή σε θάλασσα, αέρα και φυσικά και ξηρά και η οποία είναι μια αρκετά μεγάλη υπολογίσιμη δύναμη, αλλά φυσικά δεν εμπλέκεται καθόλου στο θέατρο επιχειρήσεων της Ουκρανίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, διότι είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει της αρμοδιότητας αυτή τη στιγμή. Κύριε Κουγορίκο. Καταρχήν, στο θέμα του διεθνούς δικαίου, ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει δίκιο ότι δηλαδή η Γερμανία, κατά το καταστατικό του ΟΗΕ, είναι το κράτος εχθρός του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών. Γι' αυτό ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, γιατί έχασε τον πόλεμο η Γερμανία. Και αυτό είναι ένα νομικό καθεστώς που απαγορεύει τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Βλέπουμε ότι ο καγκελάριος Σόλτς είναι πολύ προσεκτικός και βήμα-βήμα δεσμεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δεχθεί η Γερμανία να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Πρώτα δεσμεύει τους Αμερικανούς, 31 Άμπραμς, μετά λέει θα στείλω και εγώ 14 Λεοπάρντ 2 και ούτω καθεξής. Δηλαδή με προσεκτικά βήματα επανεξοπλίζεται η Γερμανία, αλλάζει το νομικό καθεστώς που διαμορφώθηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς κανένας από εμάς να διαμαρτυρηθεί. Χωρίς να ρωτάει τη Ρωσία. Χωρίς να θέλω να ευλογώ τα γένια μου, πρέπει να θυμίσω ότι το είχαμε θίξει αυτό από την εκπομπή μας. Και ο μόνος ελληνικός φορέας που τοποθετήθηκε σε αυτό, κανένας άλλος δεν έβγαλε ούτε ανακοίνωση, είναι η Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων. Επειδή οι άνθρωποι ξέρουν το πραγματικό νομικό καθεστώς που υπάρχει. Λοιπόν, έχει δίκιο λοιπόν ο Πούτιν ως προς αυτό. Τώρα, στην πράξη όμως μετράει η ισχύς, έλεγε ο Θουκυδίδης, αναφερόμενος από εκείνη την εποχή στη ισχύ των κρατών. Η αιμορραγία της Ρωσίας είναι συνεχής. Ο πόλεμος μακροημερεύει και μακροπρόθεσμα όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν μεγαλύτερη οικονομική ισχύ από τη Ρωσία. Δεν πρόκειται να νικήσει ποτέ η Ρωσία σε ένα τέτοιο πόλεμο που θα αιμορραγεί διαρκώς. Όπως δεν νίκησε στο Αφγανιστάν και εκτός από τη Ρωσία που δεν νίκησε στο Αφγανιστάν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέξανε στο Αφγανιστάν. Όλοι σηκωθήκανε και φύγανε. Δηλαδή η μακροχρόνια αιμορραγία δεν αντέχεται από καμία μεγάλη δύναμη ή μεσαία ή μικρή κτλ. Μακροπρόθεσμα λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Μέχρι τότε το μεγαλύτερο βάρος, το μεγαλύτερο κόστος θα το έχει πληρώσει η Ευρώπη και μάλιστα η Γερμανία. Για να υποταχθεί, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι να υποταχθεί στην ανθρωπότητα, στον ΟΗΕ, σε όλο το πλανήτη. Όχι να γίνει κάτι δημιουργικό, αλλά για να ενισχυθεί η αμερικανική εξουσία. Το θέμα αυτό δυστυχώς δεν τίθεται από τα μέσα ενημέρωσης, όπως δεν τίθεται το άλλο τεράστιο ζήτημα, ανθρωπιστικό και αυτό, το πώς περνάνε οι Ουκρανοί στην Ουκρανία, πώς ζουν και πώς πεθαίνουν οι Ουκρανοί στην Ουκρανία, τι τρώνε, πώς ζεσταίνονται μέσα στο χειμώνα, πώς σκοτώνονται. Τίποτα από αυτά δεν μαθαίνουμε. Ο Ζελένσκι κάνει κάθε μέρα 5-6 δηλώσεις που αφορά τον επανεξοπλισμό, τον μεγαλύτερο εξοπλισμό της Ουκρανίας και φέρε μας Λέοπαρτ και φέρε μας F-16 και φέρε μας αντιαεροπορικά και φέρε μας όπλα. Ποτέ δεν ζήτησε μια κονσέρβα να φάνε οι Ουκρανοί. Όσοι έχουν απομείνει στην Ουκρανία, έτσι, γιατί οι υπόλοιποι έχουν διασπαρεί στα γειτονικά κράτη. Μάλιστα, λοιπόν. Αντώνη, σε ευχαριστώ να σε αποδεσμεύσω. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Στρατηγέ μου, ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, θα είμαστε και στο επόμενο μέρος, το τελευταίο μέρος της εκπομπής μαζί, όπου θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο τον κύριο Παναγιώτη Αποστόλου, πολιτικό αναλυτή, αρθρογράφο, και μέσω Skype τον οικονομολόγο τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Socks. Οι New Socks, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Η
Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Η NewSox, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι NewSox είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας δύο ζευγάρια NewSox σας κάνουμε δώρο, άλλα δύο. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο, καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.